Ένα πρωτοφανές περιστατικό βίας έζησε επόπτρια της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δημοχανείου στην προσπάθειά της να επιτελέσει το καθήκον της, όταν διαπίστωσε ότι δημότης, παραβλέποντας τον κανονισμό και τη διαδικασία συλλογής ογκωδών απορριμμάτων, άφησε ένα στρώμα δίπλα από κάδους και έσπευσε να πράξει τα προβλεπόμενα, ήρθε αντιμέτωπη αρχικά με ύβρις και απειλές. Αντέδρασε λίγο άσχημα, ενώ στην αρχή ήταν ευγενικός, μετά αντέδρασε λίγο άσχημα. Όταν μάλιστα η επόπτρια προχώρησε στη βεβαίωση της παράβασης και στην επιβολή προστίμου ύψους 300 ευρώ, ο θερμόαιμος δημότης δεν δίστασε να της επιτεθεί, επιχειρώντας μάλιστα να της αποσπάσει την ηλεκτρονική συσκευή. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης, δίπλα από το Δημαρχείο, στη Συμβολή των Οδών Κηδονίας και Καραϊσκάκη. Εκ μέρους του Δημοχανείου τονίζουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να επιτίθεται με οποιονδήποτε τρόπο και να παρενοχλεί εργαζόμενους των υπηρεσιών μας. Καταδικάζουμε τέτοιες πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τους υπαλλήλους, ειδικά την ώρα που εκτελούν το καθήκον τους. Καταδικάζουμε τέτοιες συμπεριφορές. Τέτοιες συμπεριφορές δεν επιτρέπονται για οποιοδήποτε λόγο. Η υπηρεσία τώρα και 2 χρόνια και παραπάνω κάνει τη συλλογή πόρτα-πόρτα, δηλαδή ο πολίτης μπορεί να πάρει τηλέφωνο και να περάσει συγκεκριμένες μέρες από την περιοχή του να πάρουμε τα ογκώδη αντικείμενα. Εδώ και 2 χρόνια, σε μια προσπάθεια να εκλείψουν εικόνες με ογκώδη απορρίμματα δίπλα από κάδους, η Υπηρεσία Καθαριότητας έχει θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα αποκομιδής σε συνεργασία με τους δημότες. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούν να καταγράφονται φαινόμενα παράβασης του κανονισμού. Η υπηρεσία μας προσπαθεί να κρατήσει την πόλη καθαρή. Προσπαθεί, εργάζεται με υποστελέχωση ή με διάφορα προβλήματα. Και θα θέλαμε και οι πολίτες να μας βοηθήσουν σε αυτό. Και έχουμε δει ανταπόκριση και οι πολίτες ανταποκρίνονται. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι λίγες, οι εξαιρέσεις, κάποιοι που θα αντιδρούν ή θα δημιουργούν πρόβλημα. Σε αυτούς θα μας βρίσκουν πάντα απέναντι. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην αστυνομία και θα ακολουθήσουν όλα τα απαραίτητα νομικά βήματα για την προστασία της υπαλλήλου του Δημοχανείων.